Αντώνη, η ομάδα δεν τα κατάφερε στο πρώτο του παιχνίδι. Γνώρισε την ήττα 1-0. Μπορούσε και δικαιούται και κάτι καλύτερο όμως, έτσι. Πιστεύουμε ότι από συγκυρία τελικά το αποτέλεσμα έμεινε στο 1-0 υπέρ της ομάδας της Ξάνθης. Βέβαια, η ομάδα τους μπορεί να θεωρεί ότι είχε τη μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσει το παιχνίδι στην απώλεια του πέναλτι. Η αλήθεια είναι ότι πληρώσαμε τον οθρό πρώτο 15 λεπτό. Μπήκαμε όντως μουδιασμένα, παρόλο που είμαστε γηπεδούχοι, παρόλο που είχαμε τη στήριξη του κόσμου σήμερα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολα βγαίνουν τα λόγια να σας πω, παιδιά. Σε μία αμφισβητούμενη φάση είναι η αλήθεια, μια κρύα φάση. Κατά τη γνώμη μας υπήρχε φάουλ του επιθετικού της Ξάνθης, ο οποίος έκανε την προβολή στον τερματοφύλακά μας. Δεν δόθηκε από το διαιτητή, καλός ή κακός. Στη συνέχεια της φάσης έγινε το 1-0, το οποίο έμπλεκε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια, συνήρθαμε, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, δημιουργήσαμε φάσεις, όπως είδατε κι εσείς. Είχαμε το δοκάρι, είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Η τύχη δεν ήταν με τον μέρος μας. Βέβαια, σας είπα και πριν ότι η Ξάνθη μπορούσε να κλειδώσει το παιχνίδι σε ένα πέναλτι. Ολοφάνερο είναι η αλήθεια, που δικαίως δόθηκε. Δεν μπόρεσε να το κλειδώσει, εν τέλει όμως έμεινε το 1-0. Μένουμε, να σας πω την αλήθεια, με το παράπονο, το μικρό παράπονο από τη φάση του 1-0, από τη φάση του γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν ψάχνουμε άλοθη. Συνεχίζουμε την Παρασκευή όλα για όλα. Πραγματικά όλα για όλα στην Πτολεμαϊδα, στο ΔΑΚ της Πτολεμαϊδας, με αντίπαλο την Ηλία, μονόδρομο στο τρίποντο, για να θέλουμε να έχουμε ελπίδες στο τρίτο παιχνίδι, για να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση. Κόλς, η ομάδα δέχτηκε ένα γκολ στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, προσπάθησε να αντιδράσει, πίεσε, είχε δοκάρι, τελικά παρέμεινε αυτό το 1-0, σας αφήνει μια πικρή γεύση. Σίγουρα, είναι δεύτερη φορά που ξεκινάμε το τουρνά με ήττα και τα πράγματα είναι δύσκολα τώρα για την ανατροπή. Στην μπάλα δυστυχώς δεν επικρατεί η δικαιοσύνη, χρειάζεται ικανότητα και τύχη. Την ικανότητα δεν ξέρω αν την είχαμε, ίσως δεν ήταν αρκετή αυτή που είχαμε, πάντως η τύχη σήμερα δεν μας βοήθησε αρκετά. Το μάτς πώς το κρίνεις? Το περιμέναμε, το παιχνίδι πήγε σε αυτά τα μέτρα. Περιμέναμε ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι, δυνατές ομάδες, γρήγορες, σκληρό παιχνίδι στο κέντρο. Εντάξει, και εμείς είμαστε δυνατή ομάδα και η ομάδα της Ξάνθης είναι δυνατά, παίζουν δυνατά τα παιδιά. Νομίζω ότι έμεινε σε αθλητικά πλαίσια, δεν ξεφύγαμε παρά τα δυνατά μαρκαρίσματα. Φάγαμε πρώτη γκολ και είναι δύσκολο για μια ομάδα με την απειρία της δικιάς μας ακόμα να επιστρέψει όταν είναι πίσω στο σκορ. Νομίζω ότι το οποίο παλέψαμε στο τέλος, δεν ξέρω, φοβήθηκαμε να ρισκάρουμε περισσότερο νωρίτερα στο παιχνίδι, γιατί οι αλλαγές μας είναι μεγαλύτερες ηλικίες από τους παίχτες που έχουμε μέσα. Έχουμε μεγάλο χάσμα από τους 35άριδες, πάμε στους 55άριδες στις αλλαγές και είναι πρόβλημα για μας η κατανομή δυνάμεων, γιατί έχουμε άλλα δύο δύσκολα παιχνίδια. Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με την Παρασκευή με την Ηλία. Επόμενο παιχνίδι με την Παρασκευή με την Ηλία πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε αν θέλουμε να ελπίζουμε, και τελευταίο μάτς την Κυριακή με τον τρεις φορές πρωταθλητή τα τελευταία χρόνια, συνεχόμενα χρόνια, το Σόλωνα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αρχικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη διοργανώτρια αρχή. Θεωρώ ότι όλα ήταν υπέροχα σήμερα. Συνδυάστηκε βέβαια και με μια νίκη της ομάδας μας, κάτι το οποίο μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και πολλές ελπίδες πρόκρισης όσον αφορά τη συνέχεια του θεσμού. Όσον αφορά τα του παιχνιδιού, θα έλεγα ότι η ομάδα μου στάθηκε αρκετά καλά στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε σωστά τους διαδρόμους της αντίπαλης ομάδας όσον αφορά τις επιθέσεις που κάνανε στην εστία μας. Από την άλλη πλευρά καταφέραμε να πετύχουμε ένα τέρμα το οποίο το κρατήσαμε ως και το τέλος του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσουμε τη νίκη. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στη δική μου ομάδα όσο και στην αντίπαλη ομάδα, που προσπαθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να παίξουν ορθό ποδόσφαιρο, καθαρό ποδόσφαιρο θα έλεγα. Έλειπαν οι κακές και άσχημες φάσεις που κακά τα ψέματα στα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα πρωταθλήματα των δικηγορικών συλλόγων, όχι το καλύτερο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι όλοι αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό το οποίο απέδωσαν σήμερα. Επόμενο παιχνίδι με τη δυνατή ομάδα, το Σόλωνα, έτσι. Επόμενο παιχνίδι με την ομάδα, την ιστορική του Σόλωνα, την Πολυνίκη. Νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια και ένα με την Ηλία στο τέλος. Αν μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Σόλωνα, νομίζω ότι θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος της πρόκρισης.